Επίθεση με ρωσικού πυράβλου έχουμε σε Κίεβο και Χάρκοβο εδώ και μία ώρα, πιθανότατα ω αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Μπιέλγκορατ. Ομορικέ μάχε και άγριο βράδυ είχαμε χθε, αφού ο Ρώσος κυβερνήτης τη περιοχή Μπέλγκορατ, Γκλάντκοφ, ανέφερε ότι στις 22 Φεβρουαρίου, Ουκρανοί μαχητές επιτέθηκαν ξανά στην πόλη σε Μπέκυγνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν θύματα, υπάρχει καταστροφή αστικών εγκαταστάσεων αφού οι οβίδες έπληξαν τον αστικό ιστό και έσπασαν τζάμια σε σπίτια, φράχτες και προσώψεις, είπε ο Γκλατκοφ. Ουκρανοί μαχητές στις 12 εκτόξευσαν έξι ρουκέτες Χίμαρς στο Τελμπάτζεβο, ανέφερε το γραφείο αντιπροσωπείας των νοεροσόφωνων. Οι Ουκρανοί χτύπησαν αποθέσεις στην πόλη Κωνσταντίνοβκα. Άλλε πηγές ανέφεραν ότι την νύχτα τη 22 Φεβρουαρίου Ουκρανοί κομμάντος επιχείρησαν μαζική επίθεση σε πόλεις του Ντον Γύρω στα μεσάνυχτα, ισχυρέ εκρήξει χτύπησαν τη μακεύκα, το Χαρτσκούκ, στα ανατολικά του Ντόνιτ και στη Μαριούπολη. Το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ρίο Ανωβόστι ανέφερε ότι η μάχη στον Παχμούτ συνεχίζεται πλέον στο κέντρο τη πόλη. Αυτό δήλωσε ο Γιάνν Γκαγκίν, σύμβουλο του αναπληρωτή επικεφαλή τη δροσόφωνη επαρχία στον αέρα του τηλεοπτικού καναλιού Ρώσια 1. Η πρωτοβουλία βρίσκεται τώρα στα χέρια των μαχητών μα. Τα στρατεύματά μα έχουν εισέλθει εδώ και καιρό από τη βόρεια πλευρά του Μπαχμούτ. Τώρα οι διπολεμούν σχεδόν στο κέντρο τη πόλη, είπε ο ίδιο. Σύμφωνα με τον Γκαγκίν, η παράδοση τη πόλη από τι Ουκρανικέ μονάδε είναι θέμα λίγου χρόνου και θα γίνει πολύ σύντο. Σύντομα. Οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία απλώ δεν έχουν πλέον τη δύναμη για σοβαρέ αντιπιθέσει, τόνισε ο Ρώσο Σύμβουλο. Την Παρασκευή, ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση τη Ουκρανία, Ιρίνα Βερετσκόκ, κάλεσε τους κατοίκους του κατοίκου του Μπαχμούτ να εγκαταλείψουν την πόλη το συντομότερο δυνατόν. Ο γραμματέα τύπου τη Ανατολική Ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία, Σέρχη Τσερεβάτη, ανακοίνωσε τον περιορισμό τη πρόσβαση στην πόλη για του πολίτε. Στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ, μαζικά πυρά πυροβολικού και επιθέσει μονάδων τη Ομάδα Στρατευμάτων Δύση προκάλεσαν την απόθεση των Ουκρανικών Δυνάμεων, τονίζει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Στην κατεύθυνση του Ντόνιετσκ συνεχίζονται οι ρωσικέ επιθετικέ επιχειρήσει των ειδικών ρωσικών αποσπασμάτων με την υποστήριξη μονάδων των αερομεταφερόμενων δυνάμεων και τη ρωσική πολεμική αεροπορία. Αλλά και συστημάτων φλογοβόλων τη νότια ομάδα δυνάμεων. Οι απώλειε των Ουκρανών ημερησίω προ αυτή την κατεύθυνση ανήλθαν σε 250 στρατιώτε νεκρού και τραυματίε, 5 τεθωρακισμένα οχήματα μάχη, 6 οχήματα και ένα βιδοβόλο D20 κατέληξε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.